Με θράσος και επιμονή, οι διαρρήκτες που χτύπησαν ξημερώματα της Κυριακής σε περίπτερο στη Χερσόνησο γκρεμίζουν τα πάντα στο περάσμά τους για να αποσπάσουν χρήματα και τσιγάρα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV είναι αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίο το δίδυμο της καταστροφής λαιλάτισε τα πάντα στο περάσμά του. Που έσπασαν τα κυκλειδώματα ασφαλείας με λωστό, ένας από τους δράστες έσπασε και το τζάμι για να μπει από τη θηρίδα του περιπτέρου στο εσωτερικό, ξεκινώντας την επιδρομή που κράτησε 4 ολόκληρες ώρες με το δράστη να γκρεμίζει τα ράφια, ρίχνοντας τα κουτιά των τσιγάρων και του καπνού σε κουβά, τον οποίο παρέδιδε γεμάτο στο συνεργό του, ο οποίος περίμενε απ' έξω. Το θράσος των διαρρηκτών ξεπερνά κάθε όριο. Γκρεμίζουν και λαιλατούν τα πάντα για ώρες αφού έχουν εξουδετερώσει το συναγερμό, πιστεύοντας ότι οι κάμερες δεν καταγράφουν. Η θρασίτατη διάρρηξη προκάλεσε αγανάκτηση στην περιοχή της Χερσονήσου και η εξιχνίασή της μεγάλη ανακούφιση. Έτυχε και η ληστεία χθες, αλλά η αστυνομία, από ό,τι καταλάβατε, είναι έμπειρη. Η δική μας και οδηγητή στα στελέχη της αστυνομίας του ΑΤΑΠ Χερσονήσου. Σε ένα 24ωρο είχαν πιαστεί οι ληστές κατευθείαν. Οι ιδιοκτήτες του περιπτέρου έμειναν εμβρόντιτοι μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής όταν ειδοποιήθηκαν για τη διάρρηξη. Η έκπληξη που δοκίμασαν όμως μόλις 3-24 ώρα αργότερα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, αξιοποιώντας το βίντεο αλλά και υλικό από την ευρύτερη περιοχή, δεν άργησαν να φτάσουν με βεβαιότητα στην ταυτότητα του βασικού κατηγορουμένου, κατοίκου της Χερσονήσου. Δεν αρκέστηκαν σε αυτό, αφού αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συνέλεξαν, έκαναν επιχείρηση και στο Ηράκλειο, σε περίπτερο, συλλαμβάνοντας αυτή τη φορά τον υπεύθυνο λειτουργίας του, καθώς τα κλοπημαία από τη Χερσόνησο εντοπίστηκαν στα δικά του ράφια. Και οι δύο κατέληξαν με χειροπέδες στον εισαγγελέα, ενώ τα θύματα της διάρρηξης που τώρα καλούνται να πληρώσουν και 2.000 ευρώ για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, δεν παραλείπουν να ευχαριστήσουν τους αστυνομικούς, καθώς η απώλεια των καπνικών προϊόντων αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ θα ήταν απόλυτα καταστροφική. Πραγματικά ήταν έκπληξη για εμάς όταν μας ενημέρωσαν τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου ότι έχουν βρει τους δράστες. Θέλω να το επισημάνετε αυτό. Η απώλεια των εμπορευμάτων και η ζημιά που έγινε ήταν τεράστια καταστροφή για εμάς και θέλουμε να ευχαριστήσουμε το τμήμα της Χερσονήσου που, αν και υποστελεχωμένο, έκανε και σε αυτή την περίπτωση άριστα τη δουλειά του και πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ καλό σημάδι για την τοπική κοινωνία, ότι τουλάχιστον μπορούμε, έστω και έτσι όπως ζούμε αυτή την περίοδο, να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς.